Φίλες και φίλοι του Εξλίμπρης, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και στην πρώτη μας βιβλιοπαρουσίαση για αυτή τη σεζόν και έτσι για να πάει καλά η σεζόν θα ξεκινήσω με ένα από τα αγαπημένα μου είδη, τι άλλο πάλι για ιστορικό βιβλίο θα σας μιλήσω. Για την ακρίβεια ιστορικό πολιτικό βιβλίο, βιβλίο που ήθελα καιρό να το διαβάσω και ευτυχώς βρήκα την ευκαιρία μέσα στο καλοκαίρι και παρά τις ανοιξότητες που σας έχω ήδη πει στο προηγούμενο βίντεο, κατάφερα και το τελείωσα. Γιατί είναι βιβλίο που θέλει, κατά ψάρα, θέλει λίγο προσήλωση, θέλει λίγο μελέτη, γιατί γράφει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και ποιο είναι αυτό? Είναι το Μήλον της Έριδος, μια ταραγμένη δεκαετία στην Ελλάδα, 40-49, από τον γνωστό σας έχω ξαναπαρουσιάσει βιβλίο του, Christopher Woodhouse, από τις εκδόσεις Μίνωας. Βέβαια, ο υπότιτλος, ο αγγλικός υπότιτλος του βιβλίου είναι A Survey of Recent Greek Politics in Their International Setting, δηλαδή μια μελέτη της ελληνικής πολιτικής στο διεθνές της περιβάλλον. Και τι θέλει να πει ο υπότιτλος, είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε το 1948 και είναι ένα βιβλίο φρέσκο για την εποχή του και θα μου πείτε τι έχει να μας πει ένα βιβλίο που γράφηκε το 48. Εγώ θα έλεγα αντίθετα, έχει πάρα πολλά να μας πει ένα τέτοιο βιβλίο, αφενός μεν γιατί γράφηκε όσο τα γεγονότα και οι πρωταγωνιστές ήταν ζεστά κατά κάποιο τρόπο, ήταν πρόσφατα και μάλιστα γράφηκε πάνω από τους ανθρώπους που τα έζησαν από μέσα θα λέγαμε. Γιατί ο Christopher Woodhouse ήταν στην Ελλάδα, ήταν στη συμμαχική στρατιωτική αποστολή στους Έλληνες αντάρτες και αν αυτό δεν έχει τη βαρύτητα που πρέπει, δεν ξέρω τι άλλο θα έχει. Να πω ότι είναι ένα... Βέβαια, να αρχίσουμε με τα disclaimer εδώ πέρα. Όσοι ακούσατε αυτό τώρα και λέτε «Α, είναι αυτός, άρα γράφει για να δικαιολογήσει αυτό», παιδιά, αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά που δεν απευθύνεται σε εσάς, που δεν θα σας αρέσει το βιβλίο, επομένως μη συνεχίσετε να δείτε και το υπόλοιπο το βίντεο. Βέβαια, αυτοί που σκέφτονται έτσι, είναι αυτοί που θα έπρεπε να διαβάζουν τέτοια βιβλία. Ξέρω πολύ καλά δεν θα το κάνουν. Οι άλλοι που είμαστε κατά κάποιο τρόπο δεκτικοί και θέλουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας, να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας, δεν έχουμε ανάγκη να το διαβάσουμε, θα έλεγα. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί που πρέπει να το διαβάσουν δεν θα το διαβάσουν. Αυτοί που θα το διαβάσουν δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να το πω έτσι να το διαβάσουν. Ήδη είναι στην κατάλληλη σύνθεση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα βιβλίο που μιλάει για τη δεκαετία 40-49 είναι ένα δύσκολο βιβλίο. Ένα βιβλίο, καταρχάς είναι να πω ότι είναι μια πολιτική ανάλυση. Δεν ασχολείται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όσο και αυτές εμπλέκονται, ασχολείται με την πολιτική, με την ανάλυση των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, το ρόλο που αυτές έπαιξαν, τις μεταξύ τους σχέσεις και μας δίνει όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου της χώρας. Όχι μόνο του πολιτικού κόσμου με τη στενή έννοια, αυτό που λέμε σήμερα πολιτικού κόσμου, με την πιο ευρεία έννοια και δείχνει πώς οι πολιτικές ηγεσίες όλων των χώρων, όλων των ιδεολογικών χώρων, αλληλεπιδρούσαν τόσο με τους συμμάχους, με το λαό, με το στράτευμα, έχει τα πάντα για όλους τους πρωταγωνιστές. Και είναι ένα βιβλίο που μου άρεσε πάρα πολύ, με βοήθησε να καταλάβω γιατί για να κατανοήσουμε στην πληρότητά του το τι έγινε κατά την κατοχή και εν συνεχεία, πρέπει να έχουμε τη βάση του τι έγινε πριν, του τι έγινε στο Μεσοπόλεμο, πώς φτάσαμε στην δικτατορία του Μεταξά, τι σήμαινε η δικτατορία του Μεταξά, τι κληρονομιά άφησε πίσω της με το θάνατο στην ουσία του Μεταξά και πώς από εκεί και πέρα εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δηλαδή το σκηνικό είχε ήδη στηθεί πολύ νωρίτερα, εγώ θα έλεγα, θα τολμούσα να κάνω, χωρίς να είμαι βέβαια ειδικός ή ιστορικός, όμως θα κάνω την αναγωγή να πω ότι ανάγονται τα πράγματα στο 1915, σας έχω παρουσιάσει τη σχετικά βιβλία για τον ελληνικό διχασμό, εκεί ανάγονται τα δεινά του περιδενών που πρόκειται, δεν νομίζω ότι υπάρχει χέφρον άνθρωπος που διαφωνεί σε αυτό, που
πέρασε η χώρα μας αυτή την ταραγμένη δεκαετία και τα οποία σημάδεψαν την πολιτική και όχι μόνο την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική ζωή της χώρας για πάρα πάρα πολύ καιρό. Είναι και αυτοί που ισχυρίζονται ότι ακόμα, ναι, υπάρχει ακόμα, αλλά ευτυχώς σιγά σιγά αυτά τα πράγματα, καλό είναι βέβαια να τα φέρουμε στο παρελθόν, όσο και αν κάποιοι, δεν μην ξεχνάτε ότι έχουν χτιστεί καριέρες πάνω σε αυτά τα πράγματα, έτσι, πάνω στον εμφύλιο, πάνω στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, στη δικτατορία, έχουν στηθεί καριέρες και πολλοί θέλουν να τις συντηρήσουν αυτές. Καλό είναι βέβαια κάποια στιγμή να τελειώνουν αυτά τα πράγματα και να αρχίσουμε να διαβάζουμε για το παρελθόν, να μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα, γιατί αλλιώς θα παραμείνουν πληγές που δεν πρόκειται να κλείσουν και θα μας ταλανίζουν για καιρό ακόμα. Τέλος πάντων, ξέφυγα τώρα όμως από τα του βιβλίου. Συνεχίσω. Λοιπόν, είναι μια πλήρης πολιτική ανάλυση που καλύπτει όλη αυτή την περίοδο. Καλύπτει όλους τους πρωταγωνιστές. Είπα, ακόμα και τους πιο μικρούς πρωταγωνιστές, υπάρχουν αναφορές, βλέπουμε τι έκαναν ή ποια είναι η πολιτική τους άποψη, τους συμμάχους, Βρετανούς, Αμερικάνους, Ρώσους, Σοβιετικούς, πιο σωστά, την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, τις δοσυλλογικές κυβερνήσεις της Ελλάδας, του Βασιλιά, το ΕΑΜ, το ΚΚΕ, τα υπόλοιπα κόμματα, φιλελεύθεροι, λαϊκοί, για όλους. Και πραγματικά σου δίνει να καταλάβεις γιατί δεν υπήρχε να το πω έτσι, ένα κενό και ξαφνικά ξεπίδησαν αυτές οι αντιθέσεις, οι έρηδες. Υπήρχαν από πριν. Υπήρχαν από πριν και βρήκαν καινούριους τρόπους να εκφραστούν. Και ένα βιβλίο που ο Woodhouse και θα έλεγα ότι δεν χαρίζεται σε κανέναν, ούτε ακόμα και στους, και στα πλαίσια του που μπορεί να είναι εφικτό βέβαια όταν το βιβλίο γράφει το 1948, δεν χαρίζεται σε κανέναν ούτε καν στις δικές του. Τέλος πάντων, στις κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας. Λέει, προφανώς δεν χαρίζεται σε κανέναν από τους Έλληνες πρωταγωνιστές, λέει τα πράγματα σε πάρα πολλά σημεία, λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Βέβαια, κάποια πράγματα που ενδεχομένως λέει και ο ίδιος μέσα σε ποια σημεία δεν μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες επειδή είναι απόρριτα ή για τον ΑΒ λόγο, επειδή δεν έχουν αποσαφινιστεί ακόμα τα γεγονότα. Λογικό ήταν, το βιογράφεται σχεδόν μέσα στα γεγονότα και το επισημαίνει και ο ίδιος ο συγγραφέας. Όμως θα έλεγα ότι διασταυρώνοντας αυτά που γράφει με πράγματα που έχω διαβάσει σε άλλα βιβλία, μελέτες, άρθρα, θα έλεγα ότι παραμένει ένα βιβλίο επίκαιρο και θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο, εγώ θα έλεγα, θα τολμούσα να πω και το εξής, ότι προκειμένου να καταλάβει κανείς την περίοδο της κατοχής, την εθνική αντίσταση και όσο ακολούθησαν μετά, πρέπει να ξεκινήσει με αυτό το βιβλίο, να ξεκινήσει με την πολιτική ανάλυση των πραγμάτων, γιατί κατά ψέματα οι πολιτικές δυνάμεις είναι αυτές που αν όχι ξεκίνησαν, που οργάνωσαν τα πράγματα, που οργάνωσαν τις πλευρές, τις παρατάξεις, οι οποίες στη συνέχεια έφτασαν να αντιπαρατεθούν στον εμφύλιο και μετά να συνεχίσουμε με τα άλλα γεγονότα, τα στρατιωτικά, τι έγινε μετά, τα μετέπειτα πολιτικά γεγονότα και όλα τα σχετικά. Και ένα βιβλίο, όπως είπα, δεν πρόκειται να αρέσει κανέναν, γιατί δεν χαρίζεται σε κανέναν, λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Εκείνο που σίγουρα βγαίνει από αυτό το βιβλίο και ήδη από την αρχή το ξεκαθαρίζει ο συγγραφέας, είναι η αγάπη του για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Η κριτική του, τα βέλη του στρέφονται, και το λέει σε αρκετά σημεία, στρέφονται αποκλειστικά σε αυτούς που ο ίδιος λέει ότι είναι πάνω από τη γραμμή. Δηλαδή σε αυτούς που και σήμερα, σε αυτό που λέμε σήμερα θα έλεγα πολιτικό κόσμο, σε αυτούς που ισχυρίζονται τουλάχιστον, γιατί κατά πόσον είναι επιτυχημένοι αυτό εκ των υστέρων μπορούμε να το πούμε, ότι μπορούν να κατευθύνουν τις τύχες αυτής της χώρας, γιατί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν έχει σημασία. Αυτά γράφει ο συγγραφέας, έχοντας πλήρη επίγνωση, φυσικά, έχοντας ζήσει τα γεγονότα, έχοντας πλήρη επίγνωση του μέχρι πού είναι τα όρια μιας πολιτικής ανάλυσης και μέχρι πού μπορεί να φτάσει τα συμπεράσματα, είναι ένα εξαιρετικά, θα έλεγα, για μένα, προσωπική μου άποψη, διατυπώνω πάντα, ένα εξαιρετικά
τίμιο βιβλίο. Από αυτά τα ιστορικά βιβλία, βέβαια, που όποιο θέλει πρέπει να αντικρούσει, το έχω πει πολλέ φορέ. Αλλά διαβάζουμε. Κάνω τώρα μια παρένθεση. Αν διαβάζουμε ιστορικό μυθιστόρημα, στην ουσία, ό,τι και να είναι, όσο καλό και να είναι, είναι καταλήγουμε στο μυθοπλασία. Και αν πει κανεί, παιδιά, τι γράφει εκεί πέρα ο Woodhouse, έχω διαβάσει στην τάδε, στον τάδε διάσημο Έλληνα συγγραφέα ότι έτσι ήταν τα πράγματα και είπα, ναι, όχι παιδιά, δεν πάει έτσι. Όταν με συζητάμε, δεν μπορείς να αντικρούσεις ένα ιστορικό βιβλίο με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Όσο γιατί το ιστορικό βιβλίο, το πολιτικό βιβλίο, η πολιτική ανάλυση δεν ασχολείται με το προσωπικό, τις εντυπώσεις, τα συναισθήματα, το δεν ασχολείται με το συναισθηματικό μέρος του καθενός. Ναι, οπουδήποτε έχει συναισθηματικό βάρος όταν κάνεις π.χ. τον άνθρωπό σου, όταν ο ίδιος υποφέρεις, είτε για τον άνθρωπο, δεν εξετάσουμε γιατί, έχει προφανώς θες να ή να δικαιολογήσεις ή να δικαιωθείς ή οτιδήποτε, προσπαθείς να βρεις τα πατήματά σου, άλλο αυτό και άλλο μια πολιτική, μια ιστορική, μια στρατιωτική ανάλυση. Έτσι, λοιπόν, να συνεχίσω όμως το καθαρά το προσωπικό, το θλιβερό προσωπικό συμπέρασμα, έτσι και σας το λέω εγώ ο ίδιος, αφήστε το συγγραφέα απ' έξω, είναι ότι εδώ βγαίνει ένα βαρύτατο, και ίσως και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς στην Ελλάδα, βαρύτατο συμπέρασμα, ότι κανείς από αυτούς που θα έπρεπε, το τονίζω, που θα έπρεπε, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την Ελλάδα. Αυτοί που κάνανε, τα κάνανε εν ονόματι, αλλά για να εξυπηρετήσουν τη δική τους, το δικό τους πολιτικό συμφέρον. Για να επιβάλλουν το δικό τους τρόπο σκέψης, τις δικές του επιλογές στη χώρα και στον ελληνικό λαό. Και έτσι κατ' εμέ, αφήστε το συγγραφέα, αυτά είναι τα δικά μου συμπεράσματα, και έτσι κατ' εμέ χάθηκαν σοβαρές ευκαιρίες, τόσο, δεν θα μπούμε, να μην πω τώρα στο κομμάτι εδαφικών διεκδικήσεων κλπ, χάθηκαν σοβαρές όμως ευκαιρίες για την κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση της χώρας, να ορθοποδήσει η χώρα δηλαδή. Και το χειρότερο αυτό είναι ότι ανάγκασαν τα άκρα, ανάγκασαν τον κόσμο που εγκλωβίστηκε στη μέση, ανάγκασαν όσους είναι όσους δεν ήθελαν να πάνε στα άκρα, άρα εξαναγκάστηκαν να επιλέξουν το γνωστό ή εμείς ή οι άλλοι. Πήγαμε σε ένα, από ένα πλουραλιστικό, σε ένα καθαρά διαδικό, αν θέλετε, μοντέλο, άσπρο, μαύρο. Και αυτό πάντοτε είναι κακό, είναι κακό και τη σύγχρονη εποχή, είναι κακό σε κάθε εποχή. Αυτό λοιπόν η μετριοπάθεια, η μετριοπάθεια αν θέλετε, ο μέσος δρόμος, ο συγκερασμός των απόψεων, ήταν η μεγάλη, η τιμένη αυτής της θλιβερής ιστορίας. Και καλό είναι κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε και να αφήσουμε τα απλουστευτικά μοντέλα ερμηνείας και τις απλουστεύσεις τις οποίες έχουμε συνηθίσει κακά τα ψέματα, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση τουλάχιστον για τη δική μου γενιά, όλα και λες και μένεις με πάρα πολλές απορίες. Ναι, όταν απλουστεύεις σε σημείο γελιότητας, ναι, τότε πράγματι. Αυτά. Να μην πω τώρα διάφορα ανεκδοτολογικά που έχω ακούσει από διάφορους όλα αυτά τα χρόνια που τη συζητάμε ιστορία, δεν έχει νόημα. Παρόλο που ξέρω ότι σε πολλούς δεν θα αρέσει, εγώ θα σας το προτείνω και θα το στηρίξω αν χρειαστεί. Το Μήλον της Σέριδος, Christopher Woodhouse, από τις εκδόσεις Μήλος. Ένα βιβλίο πραγματικά που αξίζει το χρόνο και τη θέληση να διαβαστεί. Αυτά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.